κανάλι μου, στην τρελοκουζίνα της Βασούλας. Τι μου κάνετε, σήμερα σας έχω φανταστικά σνακ για πρωινό και για την παραλία. Είναι το πρωινό που τρώμε πιο πολύ από όλες τις φορές εμείς, το λατρεύω. Το κάνω πάνω από 15 χρόνια και ήθελα να σας το δείξω. Μπορείτε να το ξέρετε, αλλά θα υπάρχουν και πολλά άτομα που δεν το ξέρουν. Θα σας κάνω με διάφορες γεύσεις. Ξεκινάμε με κουλούρι Θεσσαλονίκης ολικής. Το πήρα από το φούρνο στα Σπάτα, στο Κρητικό. Είναι η φίλη μου η Θόμη, απέναντι από το γήπεδο. Ο μεσαίος φούρνος έχει τα πιο ωραία κουλούρια και έχω πάρει διάφορες γεύσεις να κάνουμε διάφορα κουλουράκια. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα κάνουμε. Παίρνω ένα μαχαίρι καλό που κόβει και κόβω το κουλούρι μου στη μέση, παιδιά. Εγώ το κουλούρι αυτό το ολικής θα το γεμίσω με τονοσαλάτα. Είναι πάρα πολύ ωραίο πρωινό και για τα παιδιά σας και για τους ερωτές σας και για την παραλία και χορταίνει και είναι, παιδιά, άλλο πράγμα. Σας έδειξα προχθές που έκανα με πρωινό με τη Μανούλα στην κοινότητα YouTube και τρελαθήκατε και μου είπατε να σας φτιάξω. Λοιπόν, το ανοίγουμε στη μέση, βλέπετε. Ένα καλό μαχαίρι, παιδιά, να κόβει το μαχαίρι και τώρα τι θα κάνω. Παίρνω μαγιονέζα, την ωραία που έχω κάνει, τη σπιτική, τη χειροποίητη, θα σας έχω το link από τη σαλάτα του σεφ και θα λείψω τα κουλούρια μου και από τις δύο πλευρές, έτσι. Μπολικό για να μπει και ο τόνος και θα σας πω εγώ ακριβώς τι υλικά βάζω. Μπορείτε να βάλετε ό,τι υλικά θέλετε, παιδιά, έτσι. Λοιπόν, θα το γεμίσουμε όλο μαγιονεζούλα. Εγώ γάντι δεν φοράω και για τους παράξενους που λένε τα διάφορα κάτω. Όποιος δεν θέλει να με παρακολουθεί, δεν μπορώ εγώ με γάντι για να δουλεύω μέσα στο σπίτι μου. Τα χέρια μου είναι καθαρά και θέλω να το ευχαριστιέμαι. Δεν θέλω να είμαι μέσα στην πλαστικούρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία λύση. Πάρα πολύ ωραία λύση για την παραλία τώρα που θα αρχίσουμε τα μπάνια μας. Για πρωινό, για βραδινό και είναι κάτι γινόρο, παιδιά, δεν είναι φύλλα, βούτυρα, ζυμάρια συνέχεια που βλέπω ζυμάρια, ζαμπονοτυρόψωμα, ζαμπονοτέτια, έλεος. Λοιπόν, ακούσε τι θα κάνω τώρα. Παίρνω τη μαγιονεζούλα μου από εδώ, έχω κόψει αγκουράκι σε φετούλες, παιδιά, το έχω κόψει και θα το βάλω στο κάτω μέρος του κουλουριού, εδώ γύρω γύρω. Δεν θα βάλω αλάτι γιατί και η μαγιονέζα είναι πικάντικη και έχω βάλει μέσα στη γέμισή μου κάπαρι που είναι αλμυρί. Οπότε εγώ αλατάκι, παιδιά, στο αγγούρι δεν θα βάλω. Είναι ποίημα και όσοι τρώτε τόνο. Εγώ, παιδιά, γενικά τον τόνο τώρα τα τελευταία χρόνια τον τρώω, δεν τον έτρωγα. Λοιπόν, αφού βάλαμε το αγγουράκι, τι θα κάνω τώρα εδώ πέρα. Έχω μία κονσέρβα τόνο. Έχω κόψει ένα φρέσκο κρεμμυδάκι και έχω βάλει και μία κουταλιά τη σούπα κάπαρη. Και τώρα θα βάλω και εδώ λίγο μαγιονέζα για να γίνει σαν σος. Εδώ πέρα θα βάλω έξτρα μαγιονέζα. Θα το ανακατέψω για να πασαλιφτεί, παιδιά, στο κουλούρι πιο ωραία και να μην φεύγει ο τόνος μας. Ανακατεύουμε πολύ καλά. Τη γέμιση δηλαδή. Και είναι όνειρο. Όποιος θέλει μπορεί να βάλει και μαρουλάκι. Εγώ δεν θέλω γιατί μου φτάνουν αυτά που θα βάλω. Λοιπόν, και τώρα θα δείτε πόσο ωραίο κουλούρι γεμιστό, δροσερό καλοκαιρινό είναι αυτό. Είπαμε, εδώ πέρα βάλαμε μία κονσέρβα τόνο, κάπαρι και ένα φρέσκο κρεμμυδάκι. Εγώ τα πάντα θα σας τα έχω γραμμένα κάτω, μην ανησυχείτε. Για το κάθε κουλούρι στη γέμιση. Και τι κάνω τώρα, παιδιά, βάζω εδώ γέμιση. Αυτό είναι όλο. Και έχω βάλει και λίγο πιπεράκι, γιατί εμένα ο τόνος μου αρέσει με πιπέρι. Δεν είναι, ρε παιδιά, πολύ ωραία λύση και να το φάτε πρωινό και να το πάρετε στην παραλία για όλη την οικογένεια και φυσικά για βραδινό. Νομίζω ότι θα σας αρέσει πολύ και θέλω να σας κάνω διάφορες εύκολες συνταγούλες που μου ζητάτε συνέχεια. Γενικά εγώ κάνω εύκολα, αλλά λίγο πιο γρήγορα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το κουλούρι, εδώ πέρα. Μαγεία. Θέλω να το φτιάξετε όπως έτσι, με κουλούρι, παιδιά, όχι με ψωμί. Λοιπόν, τώρα έμεινε εδώ πέρα μία κουταλιά και θα τη φάω. Πω.
Ο συνδυασμός κάπαρι, φρέσκο κρεμμυδάκι, γι' αυτά δεν υπάρχει. Λοιπόν, και τώρα τι κάνω, παιδιά μου. Καπακώνω το κουλούρι μου και είναι έτοιμο. Δεν είναι μαγεία. Δεν είναι τρέλα. Δεν είναι καταπληκτικό, θεϊκό. Αυτό είναι το κουλούρι ολικής με τον σαλάτα της Βασούλας. Έρχομαι για να κάνουμε το δεύτερο κουλούρι. Τη δεύτερη γεύση σας. Έχω 4 γεύσεις σήμερα. Πάμε να φτιάξουμε τώρα τρελοκουζουνάκια μου το κουλούρι το χωριάτικο, το κουλούρι το ελληνικό, το κουλούρι που λατρεύουμε στην Ελλάδα. Με τα πιο ωραία προϊόντα που έχουμε. Φέτα, ντοματίνι, ελιά, λαδάκι, αλάτι και ρίγανη. Λοιπόν, έχω πάρει ένα πιο χοντρό κουλούρι τώρα εδώ πέρα, παιδιά, γιατί θέλω να στέκεται καλά η φέτα. Και πάλι το κόβω στη μέση το κουλούρι μου με ένα καλό μαχαίρι. Παιδιά, αυτό το μαχαίρι το έχω χρόνια. Δεν το αλλάζω με κανένα. Έχω τόσο μαχαίρι γιατί δεν μπορώ να κόψω με κανένα άλλο, παιδιά, μαχαίρι. Και το έχω κάνει. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίες λύσεις, παιδιά, για την παράλια και πρωινά. Και πολύ νόστιμες, όχι τα ίδια και τα ίδια, δεν μπορώ άλλο τόστ. Λοιπόν, το ανοίγουμε στη μέση, το βλέπετε, αυτό, παιδιά, είναι μπαμπάτσικο, γιατί θα βάλω τη φετούλα μέσα. Λοιπόν, θα πάρω και θα βάλω λαδάκι, θα ραντίσω, όχι πάρα πολύ, έτσι. Λοιπόν, και στο κάτω μέρος του κουλουριού μου, που είναι αυτό εδώ πέρα, τι θα κάνω τώρα πρώτα. Θα βάλω τη φετούλα μου μέσα και θα την πατήσω, παιδιά, λίγο, έτσι όπως σας δείχνω τώρα, ναι, με τα χέρια μου, γιατί έτσι, ξαναλέω, μαγειρεύω στο σπίτι μου και το κανάλι μου είναι το σπίτι μου και δεν κάνω εφέ και διάφορα, γι' αυτό σας δείχνω ότι θα έκανα και χωρίς την κάμερα. Λοιπόν, συνεχίζουμε, μην φλιαρώ τη φετούλα έτσι όπως σας τη δείχνω, παιδιά. Αυτό με μία κρύα μπύρα στη θάλασσα είναι όλα τα λεφτά. Το είχα κάνει και με ρωτάγανε μία κυρία από πού το πήρα στην παραλία και λέω εγώ τα φτιάχνω. Ξαναλέω κουλούρια στη φίλη μου τη Θόμη στα Σπάτα, στο μεσαίο φούρνο, στο νεκριανό, που λέγεται Κρητικός. Δεν υπάρχουν τα κουλούρια της Θόμης, παιδιά, πουθενά. Έχω πάρει από παντού. Και πήρα διάφορα για να σας κάνω διάφορες γεύσεις. Άλλο θέλει ολικής, άλλο θέλει την κοτσίδα, άλλο θέλει το κλασικό. Λοιπόν, αφού έχουμε βάλει τη φετούλα μας, τι κάνω, βάζω τις ελιές μου. Πήρα ελιές καλαμών, τις έκοψα ροδελίτσα, θα τις βάλω τώρα πάνω από τη φετούλα. Σαν κατσαριδίτσες ρε παιδιά, δεν φαίνονται αυτές οι ελιές, έτσι. Τι κάνετε γενικά, πώς είστε? Εμείς είμαστε καλά. Εδώ θέλω καινούργιες ιδέες, φρέσκες, διαφορετικές να σας δείχνω. Και αυτό θα κάνω. Λοιπόν, βάλαμε και τις σελίτσες μας. Τώρα τι θα κάνω, θα βάλω τα ντοματίνια μου. Ένα λεπτάκι να παίρνω από εδώ το πλάνο. Περιμένει ο Μίτσος να φάει. Λοιπόν, και παίρνω ντοματίνια. Τα έχω κόψει, τα έχω πλύνει και αυτά, παιδιά, στη μέση. Και πάμε να κάνουμε το ωραίο κουλούρι χωριάτικο ελληνικό. Και βάζω και τις ντοματούλες μου. Παιδιά, μου αρέσουν τα ντοματίνια. Είμαι ανώμαλη. Δεν μου αρέσουν οι ντομάτες. Μόνο μαγειρευτές. Αλλιώς θέλω ντοματίνια. Έτσι ομό, δηλαδή, στη σαλάτα. Στα πάντα, στο ντάκο θέλω ντομάτες. Λοιπόν, δεν είναι ζωγραφιά. Σαν πασχαλίτσες δεν είναι. Τώρα έτσι που σας το έκανα. Λοιπόν, και τώρα τι θα κάνω. Τελειώνουμε και με αυτό. Θα βάλουμε αλατέισον. Εμείς τρώμε, παιδιά, αλάτι. Και θα βάλω και ριγανίτσα και μυρίζει Ελλάδα, καλοκαίρι αυτό το κουλούρι μου. Λοιπόν, και είναι ποίημα. Πείτε μου αν έχετε ξαναδεί πιο ωραίο γεμιστό κουλούρι από αυτό. Δεν έχετε ξαναδεί και σας βλέπω. Και μη γελάτε, δεν θέλω γέλια. Λοιπόν, πείτε μου, είναι ποίημα, είναι ζωγραφιά. Καθίστε να σας το ανεβάσω να το δείτε κιόλας. Και αυτό είναι το κουλούρι, το ελληνικό, το χωριάτικο, το μυρωδάτο της Βασούλας για παραλία και σνακ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα και το τρίτο μας. Κάνουμε και το κλασικό κουλούρι Θεσσαλονίκης, γεμιστό με Φιλαδέλφια, με ζαμπόν καπνιστό ή γαλοπούλα και μαρουλάκι. Αυτό το βλέπετε πάρα πολύ συχνά και στους φούρνους. Είναι το πιο κλασικό, το πιο κινήσιμο να πω. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και τα άλλα δύο. Ξανακόβω στη μέση το κουλούρι μου, όπως και τα άλλα δύο.
Θα βάλω Φιλαδέλφια light εγώ, παιδιά. Ό,τι θέλετε βάλτε, βάλτε Φιλαδέλφια κανονικό κρέμα τυριού, ό,τι σας αρέσει. No sponsor. Λοιπόν, αυτό παιδιά όταν το φτιάχνω στο μαγαζί μου γινόταν ο χαμός, δεν το προλάβαινα πριν 10 χρόνια. Το ανοίγουμε το κουλούρι και θα το πασαλείψω και από τις δύο πλευρές με Φιλαδέλφια. Μπορείτε να βάλετε και μαγιονέζα, αλλά παιδιά το Φιλαδέλφια του πάει πιο πολύ, είναι η αλήθεια, και θα προτιμούσα να το βάλετε με Φιλαδέλφια. Θα πάρουμε ένα κουταλάκι γρήγορα γρήγορα και θα πασαλείψουμε όλο το κουλούρι μας. Είναι καταπληκτικό παιδιά και αυτό, εύκολο και αρέσει πάρα πολύ σε όλους. Εγώ έχω ζαμπόν καμισό και θα βάλω ζαμπόν καμισό. Θα βάλω το μαρουλάκι μου εδώ πέρα. Καθίστε να... Όχι, εντάξει, τόσο θα βάλω, δεν θα βάλω παραπάνω παιδιά. Και τώρα θα έχω κόψει το καπνιστό ζαμπόν σε λωρίδες και το βάζω γύρω γύρω. Αυτό παιδιά είναι όλο. Αυτό σίγουρα το ξέρετε παιδιά όλοι, γιατί υπάρχει και στους φούρνους. Και τώρα τι θα κάνω, θα πάρω και το άλλο μισό κουλούρι μου. Θα το γεμίσω και αυτό Φιλαδέλφια εδώ πέρα για να το καπακώσω και να γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο σάντουιτς. Αυτό ήταν, that's it, δεν έχει τίποτα άλλο. Είναι του 5 λεπτού, 3 λεπτού τα πρωινά αυτά. Είναι διαφορετικά, δεν τρώω συνέχεια τόσο τορτίγες και είναι κάτι που αρέσει πάρα πολύ σε όλους μας παιδιά. Λοιπόν, το καπακώνω. Και είναι έτοιμο και αυτό το κουλουράκι μας, το βλέπετε, εδώ πέρα, ένα λεπτό να σας το σηκώσω. Μαρουλάκι, Φιλαδέλφια και ζαμπόν καπνιστό. Αυτό ήταν όλο. Λοιπόν, και έρχομαι για να σας δείξω και άλλη μία πρόταση με σαλάμι αέρος. Τελευταίο μας κουλούρι, χωρίς σουσάμι για αυτούς που δεν θέλουν σουσάμι και θα σας το κάνω με σαλάμι αέρος, μαγιονέζα και ντοματίνια. Πάλι κόβουμε το κουλούρι όπως και τα άλλα τρία και αυτό παιδιά είναι πικάντικο και δροσερό συνάμα, αρέσει πάρα πολύ στο Δημήτρη και στη μαμά μου αυτό. Λοιπόν, κόβουμε το κουλουράκι μας, είπαμε αυτό είναι χωρίς σουσάμι, πολύ ωραίο και αυτό εγώ παιδιά αγαπώ σουσάμι, μ' αρέσει, οπότε δεν έχω θέμα. Το ανοίγουμε και αυτό πολύ καλά. Παίρνουμε τη μαγιονέζα την αληθινή που κάναμε στη σαλάτα του σεφ που είναι fake, τη βλέπετε. Πλούσια μαγιονέζα, άλλο πράγμα, δεν υπάρχει παιδιά η μαγιονέζα αυτή. Θα σας έχω το link από κάτω και θα πάτε να τη δείτε. Λοιπόν, βάζουμε μαγιονεζούλα, μπόλικη, παντού. Και τώρα τι θα κάνω, θα πάρω το σαλάμι αέρος, το έχω κόψει. Πάλι γύρω γύρω, να καλύψουμε όλο το κουλουράκι μας, ένα λεπτάκι. Αυτό είναι για μπυρίτσα ό,τι πρέπει παιδιά στην παραλία, δεν υπάρχει. Όπου παίρνω σαλάμι αέρος υφαντή θάσους, θάσος και λέω θάσου. Λοιπόν, τέλειο και τώρα τι θα κάνω, τίποτα, θα βάλω και τα ντοματίνια και τελείωσα. Γι' αυτό είναι το τέταρτο κουλούρι της βασούλας, πρόταση για την παραλία. Και πρωινό βάζω ντοματίνια. Σας είπα, μ' αρέσουν πιο πολύ τα ντοματίνια εμένα. Και θα ρίξω λίγο αλάτι, παιδιά, γιατί το σαλάμι είναι πικάντικο. Αρκετά. Πικάντικο. That's it. Πείτε μου αν αυτά δεν ήταν ωραία πρωινά ή snack. Και αλατάκι και είμαστε έτοιμοι. Παιδιά, αυτό ήταν όλο. Χωρίς σουσαμάκι αυτό το κουλούρι, για όποιος δεν θέλει σουσάμι, να σας το δείξω. Εντάξει, η μαγιονέζα αυτή με το σαλάμι αέρος και τα ντοματίνια είναι όλα τα λεφτά. Αυτά ήταν τα κουλούρια μου. Έρχομαι να σας τα δείξω όλα μαζί και να κλείσουμε αυτό το υπέροχο, δροσερό, υγιεινό πρωινό βίντεο της βασούλας σας.
Οπότε σας έχω ολοκληρωμένη λύση για την παραλία και τα πρωινά σας. Θέλετε κουλούρι ελληνικό? Το έχετε. Να το. Θέλετε κουλούρι ολικής με τόνο δροσερό? Να το. Το έχετε. Θέλετε πικάντικο με σαλάμι αερός, ντοματίνια μαγιονέζα? Το έχετε. Θέλετε το κλασικό με ζαμπονάκι Φιλαδέλφια μαρούλι? Το έχετε. Όλα δικά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, θέλω πολλές κοινοποιήσεις, θέλω like, θέλω τα σχόλιά σας, γιατί είναι η καλύτερη μου παρέα από κάτω. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγάρα. Φιλάκια πολλά, σέρια μου.